Καλησπέρα παιδιά, Νταμασούφρα εδώ. Είναι special mix το βίντεο σήμερα, γιατί είμαστε όλο το team εδώ πέρα μαζεμένο. Εγώ είμαι ο Μίσο Τεδές, κάνω specialize στο extreme card masturbation. από εδώ ο φίλος μου ο Σκαπίρο, ο οποίος καλεί specialize στο χαρταετό. Ναι, και μάλιστα αγαπημένο χομπί, χαρταετός. Το πετάω, ναι, και πρέπει να πω ότι πέταξα και σήμερα, δηλαδή παρότι και μπόρες και τα λοιπά και χωρίς σκηνή και λες. Εντάξει, είναι ανάλογα πόσο τρώει καλά, παιδί, εντάξει. Δες πάμε. Αυτά. Ο φίλος μου ο Πρωνάς κάνει σπεσαλές στο Pongo Stick. Pongo. Και ο Ράιοξ, που δεν τον αφήνουμε ακόμα να συμμετάσχει, παίρνει την κάμερα μόνο, είναι μικρός ακόμα, δεν πρέπει να παίζει χαρτιά. Σε τι κάνει σπεσαλές, Ράιοξ? Σαν να τραβάω βίντεο. Σαν να τραβάει βίντεο, ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, θα σας δείξουμε το κόλπο που θα σας δείξουμε σήμερα, λέγεται πώς να κλέβετε στην πρέφα. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο τρίκ, καθότι η πρέφα είναι δύσκολο παιχνίδι και είναι πολύ δύσκολο να μάθει κανείς να παίζει. Οπότε μάθει να κλέβει, που είναι πιο εύκολο, του φτάνει αυτό, δεν χρειάζεται να μάθει πρέφα ποτέ. Λοιπόν, στην πρέφα το δυνατό σου είναι οι κούπες. Οπότε όταν μοιράζουμε, αν τις έχουμε καταφέρει και τις έχουμε βάλει όλες στον πάτο, μετά μπορούμε με το λεγόμενο bottom deal. Είναι μια κίνηση που θα βγει εδώ ένα tutorial, το link που θα εμφανιστεί να πατήσετε. Να δείτε πώς γίνεται. Θα το κάνουμε αργά την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά γρήγορα για να δείτε. Λοιπόν, ανακατεύουμε καταρχάς με τρόπους για να κάνουμε retain το bottom. Δεν ξέρω πώς γίνεται, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ανακατεύουμε έτσι. Απλά λίγο γρήγορα πρέπει να γίνει αυτό, λίγο γρήγορα για να μην το πάρουν χαμπάρι στις μέρες μας. Αυτό. Εντάξει. Αν μπερδευτούμε καμιά φορά γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, κάνουμε αυτό. Πάμε. Νομίζω ότι και με κάμερα θα ήταν κομπλέ, δεν μπορούν να το πάρουν. Και εγώ αυτό πιστεύω, δεν το πάρει κάποιος. Πρέφα. Λοιπόν. και μοιράζουμε έτσι, ένα-δύο, και μετά το bottom knee πηγαίνει ως εξής με το slide, το λεγόμενο slide, το γνωστό. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Πες ότι το κάνουμε γρήγορα όμως, δεν με φαίνεται. Θα το κάνουμε μετά γρήγορα. Εντάξει, εγώ ούτε τώρα δεν το πιστεύω. Ναι, όχι, εννοώ ότι θα φανεί σαν να μοιράζει κανονικά έτσι. Ναι, αυτό. Δεν θα καταλάβετε κάτι. Τέλος πάντων, έχουμε μοιράσει εδώ σε μένα τις κούπες. Και εμείς έχουμε μπουρδες. Εδώ έχουν κάτι μπουρδες, ξέρω εγώ, δεν έχει. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει και να το κάνετε όμως, σας παρακαλώ. Έχει τζόκερ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να το κάνουμε γρήγορα. Θα δείξουμε και τρόπο να κάνουμε stacking γρήγορο. Έχουμε βάλει σκούπες σε τυχαίες θέσεις. Να ανακατέψω, να ανακατέψω εγώ. Όχι, εσύ δεν θα ανακατέψεις, εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, όπως κάνουμε έτσι, βλέπουμε κάποια φύλλα εδώ στο ρίφλ. Και στο επόμενο ρίφλ μπορούμε να τα βάλουμε στις θέσεις που θέλουμε. Κάνουμε αυτό, γρήγορα παίρνουμε μάτι κάποια φύλλα. Και στο επόμενο ρίφλ κάνουμε εμείς και τα στακάρουμε στις θέσεις που θέλουμε. Είναι απλό με λίγη εξάσκηση, μπορεί να το κάνετε εσείς. Τις κούπες να πάρεις εσύ. Τις κούπες, ναι, τις κούπες θα βάλω εγώ στον εαυτό μου. Τις κούπες. Είμαι φίλος εδώ με το φίλο του Σκαπηρό και μου έχει δείξει κόλπο. Θα κάνω stack τα καρό. Θα πάρει αυτό τις κούπες βέβαια. Έτσι, αλλά το καρό είναι πιο δυνατό και θα κερδίσω εγώ τελικά μάλλον. Ή μπορεί και όχι, αλλά πιστεύω πως κάτι έτσι θα γίνει. Δες. Λοιπόν, είναι λίγο γρήγορο και λίγο δύσκολο. Αλλά θέλει πάρα πολύ καλό μυαλό, μαθηματικά θα σας κουράσω λίγο, θα το ζαλίσω. Λίγο ακόμα. Α, είναι ο τζόκερ αυτός, δεν το θέλω. Θέλω να μειώσω. Ένα τελευταίο μου έχει μείνει, ρε φίλε. Ναι, να κόψω εγώ αφού δεν μοίρασα. Εντάξει, αντέ να κόψω. Εντάξει, δεν μ' αφήσω να ανακατέψω, να κόψω το λες, την τράπουλα. Ωραίος. Για να μοιώσω. Εντάξει. Λοιπόν. Μοιράζουμε με το μέθοδο του bottom deal που ξέρεις. Τις κούπες θα έχεις εσύ. Ναι. Μάλιστα. Και στα καρό. Στα καρό. Μάλιστα. Και τα δύο φιλοπέρισσα. Για δείξε μας τι έχεις εσύ. Θα σας το κάνω και με φάση fun γιατί το έμαθα τώρα από ένα tutorial που είδα σε ελληνικά. Για να δούμε. 8 φύλλα δεν έχει, 8 όλα τα καρό, έτσι είναι η πρέφα. Σωστά τα στάκαρε όμως. Καλώς. Εντάξει. Και εδώ τι σημαίνει φίλε, ρε. Εγώ κάτι έγινε λάθος, γιατί μάλλον στάκαρα στον εαυτό μου τα τριχίλια, δεν ξέρω τι. Ναι. Και εγώ έκοψα μάλλον στον εαυτό μου τις κούπες. Τώρα με αφήνετε να κατέβαλε πολλά. Έτσι, οπότε ναι, ξυλωθείτε.